μετά από αυτή τη ζημιά που αναφέραμε στο agrotipos.gr σε βαμπάκια που έγινε στην περιοχή της Χαλάστρας, Κιμήνων, Άδεντρων, της περιοχής αυτής κοντά στη Θεσσαλονίκη, από ζανιοκτώνα που χρησιμοποιήθηκαν στα ρύζια, η ομάδα του Αγροτύπου θέλησε να διερευνήσει τα αίτια της ζημιάς σε μεγαλύτερο βάθος με σκοπό να αποφεύγουμε τέτοιες ζημιές στο μέλλον. Κύριε Φωτεινέ, τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή σας είχατε μια πρωτοφανή σε μεγάλη έκταση και πρώτη φορά εμφανίζεται ζημιά στα βαμπάκια. Μας λέτε δύο λόγια πώς τη διαπιστώσατε αυτή τη ζημιά, πώς εμφανίστηκε και πόσο σοβαρή είναι. Πράγματι, κύριε Γιαννοπολίτη, τις τελευταίες 15 μέρες, όταν έγινε το τελευταίο ράντισμα στο Ρύζι για την Κύπερη, μετά από 2-3 μέρες παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα στα βαμβάκια, το οποίο αυτή τη στιγμή το δείχνει και με τη δικιά σας την κάμερα. Πιστεύω ότι η έκταση αυτή τη στιγμή είναι καθολική σε όλα τα χωράφια, αλλά καθολική λέγοντας ξεκινάει από 2%, 3% και μπορεί να φτάσει και μέχρι και 60%. Και προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να καταλάβουμε ακριβώς από πού ήρθε. Υπάρχει οξύ πρόβλημα, κύριε Γιαννοπολίτη, με την Κύπερη στην καλλιέργεια του ρυζιού. Και ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσουν η παραγωγή την Κύπερη είναι το μείγμα προπανίλ, αυτό χρησιμοποιούσαν μέχρι πρότινος, με το MCPA σε μείγμα. Το θέμα είναι ότι το προπανίλ, όπως προαναφέρατε, έχει απαγορευτεί από το 2009. Επομένως, έχοντας στους περισσότερους οριζόνες την Κύπερη, η οποία μειώνει σημαντικά την απόδοση, οι παραγωγοί δεν είχαν άλλη επιλογή πλην του να καταφύγουν να βρούνε, παρανόμως εισάγοντας, προπανίλ. Αυτό που εισήγαγαν από την Τουρκία, όπως αποδείχθηκε επειδή είδα τους παραγωγούς, ήταν κακής ποιότητας, με αποτέλεσμα να μην αναμειγνύεται με το MCPA, δημιουργούσε πρόβλημα κατά την ώρα του ψεκασμού, και κάποιος συνέστησε, δεν ξέρουμε ποιος, έτσι, να χρησιμοποιηθεί ο εστέρας του 2,4-D. Αυτός, όπως ξέρετε, ο εστέρας είναι πολύ πτυτικός, δηλαδή εξατμίζεται, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή τη μεγάλη ζημιά στις περισσότερες καλλιέργειες του βαμβακιού. Το προπανίλ όμως δεν έχει απαγορευτεί, δεν έχει σταματήσει, δεν έχει αποσυρθεί και δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Πού το βρίσκετε εσείς το προπανίλ αυτό? Το προπανίλ έχει σταματήσει στην Ελλάδα να το χρησιμοποιούμε στα χωράφια μας από το 2009. Γίνονται κάποιες μεγάλες προσπάθειες κάθε χρόνο στο να πάρει μία έγκριση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά για κάποιους λόγους δεν παίρνει την έγκριση. Και από εκεί και στο εξής, κάποιοι καταφεύγουν στο εξωτερικό, όπως παράδειγμα είτε Ιταλία, είτε Βουλγαρία, είτε Τουρκία, φέρουν φάρμακα στην Ελλάδα και οι αγρότες πάνε και το παίρνουν και μόνο γιατί αν δεν το ρίξουν δεν μπορούν να καταπολεμήσουν την Κύπερη. Ποιοι κάνουν τις εισαγωγές, οι αγρότες οι ίδιοι? Όχι, οι αγρότες δεν έχουν καμία σχέση στο να φέρουν τα φάρμακα από την Ιταλία. Κάποιοι, οι οποίοι αυτή τη στιγμή ή γνωστοί άγνωστοι, φέρνουν τα φάρμακα στην Ελλάδα, τα εισάγουν και οι παραγωγοί πάνε και παίρνουν το προϊόν αυτό. Τα καταστήματα γεωργικών εφοδίων, τα γεωπονικά καταστήματα, έχουν κάποια εμπλοκή στην παράνομη, κατά τη γνώμη σας, στην παράνομη αυτή η εισαγωγή? Κατά τη γνώμη μου, τα καταστήματα, τα εγκεκριμένα καταστήματα διακίνησης αγροτικών εφοδίων δεν έχουν καμία ανάμειξη με το συγκεκριμένο θέμα. Οι ποσότητες αυτές οι οποίες διακινήθηκαν εισήχθηκαν παράνομα από κάποιους άλλους τρόπους, πέρα από την ανάμειξη των καταστημάτων γεωργικών εφοδίων σε αυτή τη διακίνηση. Είστε σαφείς. Οι αγρότες οι ίδιοι έχουν κάποια εμπλοκή στην περίπτωση αυτή? Οι αγρότες οι ίδιοι μπορώ να πω ότι έχουν μικρή εμπλοκή στην εισαγωγή και διακίνηση. Τις ποσότητες αυτές οι οποίες χρησιμοποίησαν τις προμηθεύτηκαν από αυτούς τους, διαφορετικούς τρόπους εισαγωγής και μάλιστα μπορώ να πω ότι δεν ξέρουν και τους κινδύνους που επιφέρει αυτή είναι η διακίνηση και η χρησιμοποίηση αυτών των προϊόντων. Τα γεωπονικά καταστήματα των αγροτικών εφοδίων όπως είναι το δικό σας, ναι, έχουν κάποια σχέση με αυτή τη διάθεση? Όχι, εγώ δεν νομίζω, φυσικά για τον εαυτό μου παίρνω, δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο, αλλά δεν νομίζω και δεν έχω... Εσείς δεν έχετε άλλα καταστήματα? Δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου κανένα κατάστημα να φέρνει προπανίλ από άλλες χώρες. Όπως έρχεται το προπανίλ, πιστεύω ότι είναι δύο πηγές του στο προπανίλ αυτό. Είναι ένα από την Τουρκία και ένα από Ιταλία.
Λοιπόν, από Ιταλία ξέρουμε πολύ καλά, έχετε με διάφορες νταλίγκες που φέρνουν κάποιοι οδηγοί, κάποιοι και το μοιράζουν εδώ πέρα μέσα στην περιοχή τη δικιά μας. Και όπως είναι και από την Τουρκία. Φυσικά από την Τουρκία δεν μπορώ να γνωρίζω πώς ακριβώς έρχεται και πώς διατίθεται στην αγορά. Αλλά πάντως είναι μια πολύ μεγάλη και σημαντική ποσότητα που. Είναι μια σημαντική ποσότητα. Σημαντική στην οποία ποσότητα. Τα καταστήματα τα γεωπονικά, το επιβεβαιώνεται αυτό, δεν έχουν καμία ανάμειξη. Καμία ανάμειξη δεν έχουν στην εισαγωγή των. Ούτε και στη διάθεση. Ούτε και στη διάθεση. Φυσικά αφού δεν έχουν στην στον εισαγωγή. Στον παραγωγό ποιος το δίνει, δεν το δίνετε. Στον παραγωγό το δίνουν αυτοί οι οποίοι τα φέρνουν. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι τα φέρνουν, είτε είναι και διάφοροι. Είναι διάφοροι έξω διάφοροι, από το κύκλωμα το γεωπονικό. Εκτός από το προπανίλ, γίνεται εισαγωγή και άλλων φαρμάκων, γεωργικών φαρμάκων. Ναι, σας διαβεβαιώ ότι γίνεται και εισαγωγή και άλλων φαρμάκων με αυτόν τον τρόπο. Είτε αυτά δεν έχουν άδεια στην Ελλάδα, αλλά γίνεται πολλές φορές και διακίνηση φαρμάκων που έχει έγκριση η συγκεκριμένη δραστική ουσία στην Ελλάδα. Τα βρίσκουν φτηνότερα. Ναι. Δηλαδή αυτή η διακίνηση κατά κύριο λόγο γίνεται για θέμα οικονομικό, θέμα κόστους. Εκτός από το προπανίλ, εισάγονται και άλλα φάρμακα. Έχει πέσει φάρμακα. Στην αντίληψή μου διάφορα άλλα φάρμακα που έρχονται από το εξωτερικό. Λοιπόν, και αυτό φυσικά και είναι ένα σημαντικό αριθμό φαρμάκων από αυτά που έρχονται. Σε μεγάλες ποσότητες. Φυσικά σε μεγάλες ποσότητες. Δεν μπορεί τώρα να έρθει ένα κιλό και δύο για να κάνει εντύπωση. Αυτό για να κάνει εντύπωση, πάνω απ' ότι είναι μεγάλος αριθμός των φαρμάκων. Και τι φάρμακα είναι αυτά, είναι σαν το προπανίλ που έχουν σταματήσει στην Ελλάδα και τα φέρνουν από όλες. Όχι, όχι, δεν είναι. Έρχεται και φάρμακα τα οποία είναι και εγκεκριμένα στην Ελλάδα και κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Θέλω να πιστεύω από αυτό το πάθημα θα έχουν μάθει οι παραγωγοί για ένα και μόνο πράγμα. Να μην χρησιμοποιούν παρανόμως εισαγόμενα προϊόντα και κυρίως να ακούν τους γεωπόνους όταν έρχεται η ώρα της χρήσης των ζυζανιοκτώνων και των υπολείπων γεωργικών φαρμάκων. Συλληφθέντες για τα παράνομα γεωργικά φάρμακα υπάρχουν. Τιμωρίες δεν έχουν υπάρξει. Ελπίζουμε το τελευταίο περιστατικό που παρουσιάσαμε να έχει τελικά και τιμωρία των υπευθύνων. Έτσι δεσμεύτηκε άλλωστε ο ίδιος ο Υπουργός. Οι αγρότες τελικά όμως θα πρέπει να γνωρίζουν και να είναι πολύ προσεκτικοί ότι η χρήση των παράνομων σκευασμάτων βάζει σε κίνδυνο πρώτα τους ίδιους, τις καλλιεργίες τους και το στενό τους περιβάλλον.